Καλησπέρας. Καλησπέρα και από μένα. Ήρθαμε και αυτή την εβδομάδα να δούμε τις ταινίες που μας προτείνει το στάρο κινηματογράφος μας. Η πρώτη ταινία λοιπόν είναι το Βρέχει και Φτέρνεις νούμερο 2 σε 3D και προορίζεται για μικρούς και μεγάλους. Μετά την κινηματογραφική έκπληξη λοιπόν Βρέχει και Φτέρνεις το 2009 έρχεται η συνέχεια με πιο απολαυστικούς χαρακτήρες, έξυπνο χιούμορ και πρωτόγνωρες καταστάσεις. Το Βρέχει και Φτέρνεις νούμερο 2 είναι μια απολαυστική κομμωδία κινούμενων σχεδίων που απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους χάρη στην ξεκαρδιστική της υπόθεση και την εντυπωσιακή της παραγωγή, προσφέροντας ένα πραγματικά χορταστικό θέαμα. Όπως είπαμε, είναι μεταγλωτισμένη, άρα τις φωνές τους δανείζουν οι ηθοποιοί Ντίνο Σούτης, Μαρία Ζερβού, Αργύρης Παυλίδης, Καψάμπελη Σοφία, Γιώργος Μανώλης, Σοφία Παναηλίδου, Βασίλης Καΐλας, Νίκος Νίκας, Χρήστος Συριώτης και Χρήστα Διαμαντοπούλου. Πάμε να δούμε το τρέιλερ. Φλίντ. Σαμ, φεύγω! Πάω στο Solo Falls να καταστρέψω το Flissim Defense γιατί παράγει φωνικά τροφοτέρατα που μαθαίνουν κολύμπι για να επιταθούν στον κόσμο. Έρχομαι. Τι, στάσου! Σαμ, ο κίνδυνος είναι θανάσιμος με μεγάλη πιθανότητα θανάτου. Τότε θέλουμε βοήθεια. Φλίντ, αν γυρίσεις πίσω γυρνάω κι εγώ. Θα πάμε στο νησί χρησιμοποιώντας τον ψώνιο παραδοτήρα μου. Τα λέμε, γενναίε συνεργάτη μου. Το πάμε. Δουλεύει. Μπανάνα, μπανάνα. Εντάξει, θα πάμε με καράβι. Δεν το πιστεύω ότι το μηχάνημά μου δημιούργησε όλα αυτά τα πλάσματα. Είναι τόσο όμορφα. Είναι γαριμπατζίδες. Φλαμέγκο. Οχ, τι είναι αυτό εκεί πέρα. Μια απλή ντομάτα είναι. Φέτος. Όχι, όχι. Και εμένα μ' αρέσουν. Στρίβε, όχι, 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 στρίβε, άστο, άστο, στρίβε, όχι, όχι. Γιατί μιλάω με μια πίκλα. Αν διψάτε για περιπέτεια. Κουράγιο, παιδιά! Μας έπιασαν στα πράσα! Και αν έχετε όρεξη να σώσετε τον κόσμο. Σε λέγει από το φόβο της. Τότε ετοιμαστείτε να πάτε καλά. Θα μας φάει λάκανο! Βρέχει και Φτέρνεις 2. Γαριμπατζής! Τι! Γαριμπατζής! Τι! Γαριμπατζής! Τι! Μικράκια, πάρτε τους γονείς σας από το χέρι, συγκεντρωθείτε με τους φίλους σας και πάμε στην αίθουσα 1 του κινηματογράφου Star και ώρα 6 και 4 για να το παρακολουθήσουμε. Να περάσουμε τώρα στη δεύτερη ταινία για αυτή την εβδομάδα. Είναι η ταινία Captain Phillips και στην Αμερική τις πρώτες ημέρες προβολής δημιούργησε νέο ρεκόρ εισιτηρίων. Πρόκειται για μια νέα υπερπαραγωγή του βραβευμένου με Oscar Tom Hanks. Βασισμένο λοιπόν σε πραγματικά γεγονότα, το Captain Phillips διηγείται μια πειρατεία που συγκλώνησε την Αμερική το 2009, αφού πρόκειται για το πρώτο περιστατικό κατάληψης αμερικανικού πλοίου μετά από 200 χρόνια. Η ιδιαίτερη σκηνοθετική ματιά του Greengrass υπόσχεται μια αγωνιώδη αλλά και εκλεπτισμένη ταινία δράσης. Ενώ η εξαιρετική ερμηνεία μπορεί να ξαναφέρει τον Tom Hanks στα Oscar. Η σκηνοθεσία είναι του Paul Greengrass, σενάριο Billy Ray, Stefan Tate, οι ηθοποιοί που παίζουν είναι οι Catherine Keener, Tom Hanks, Max Martini, Barkhand Abdi, Chris McLeo. Οι ώρες προβολών είναι 7 και 4 και 10 στην αίθουσα 1. Πάμε να δούμε το τρέιλερ. Alabama. We are an unarmed freighter. We have a potential piracy situation. Copy, Alabama. You should alert your crew. Get your fire hoses ready. Chances are it's just fishermen. They're not here to fish. Listen up. We have been boarded by armed pirates. Stay hidden at all costs. No one any hostages. We
will follow the procedures. Lock down, go dead in the water, and wait for help. Stick together, and we'll be all right. Where is the crew? I don't know. You think we'll play? You think we'll play? You're gonna shoot somebody. Shoot me. Look at me. Sure. Look at me. I'm the captain now. 1 minute, I kill all your friends. 1 minute. Don't get in there! Gotta get him off the ship! Now like this! The Navy is not gonna let you win. I come to what? I can't pick you up. There's gotta be something other than kidnapping people. Maybe in America. Maybe in America. Captain Phillips, can you hear me? Captain Phillips, can you hear me? Ωραία ταινία, Διογενή. Πάρα πολύ ωραία φαίνεται, να πάμε να τη δούμε. Εννοείται, Tom Hanks δεν χάνεται. Λοιπόν, υπάρχουν όμως και τα προσεχώς. Και αυτή είναι και στις 4, 5 και 6 Νοεμβρίου στο Star, παρεγγείλεται το νέο ναζί, το ολοκαύτωμα της μνήμης. Και συγκεκριμένα στις 4 Νοεμβρίου, την πρώτη μέρα της προβολής, ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Τέλειος Κούλογλου θα παρουσιάσει την ταινία στον όροφο του Καφέ Σινεμά. Τι λες, ενδιαφέρον θα έχει, ε, και λόγω των εξελίξεων και όλα αυτά. Πολύ ενδιαφέρον θα έχει. Πάμε να δούμε το τρέιλερ. Αλγινή εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι σε δύο πόλεις, τα Καλάβρητα και το Δίστομο, το κόμμα του κυρίου Μιχαλολιάκου συγκέντρωσε κοντά στις 1000 ψήφους. Δίστομο και Καλάβρητα, Χρυσή Αυγή 7%. Παρουσιάστηκε έτσι το θέμα, ώστε να φανεί στον κόσμο ότι από το Δίστομο ψήφισαν τόσοι. Βγήκανε 5 λεπτά κάποια πράγματα, τα οποία βλέπα την τηλεόραση και έλεγα «Δεν είμαι εγώ». Αναγκάστηκε ο Χίτλερ να κάνει έναν πόλεμο. Ακούγαμε τους Γερμανούς το βράδυ που περνάγαμε έξω, θυμάμαι, και κάναμε το σταυρό μας. Είναι κάτι το ασύλληπτο. Από 13 χρονών παιδιά, όλους τους άντρες. Απέναντι μας έμενε μια γιαγιούλα κοφάλαλη. Την πυροβολήσαν μέσα στο στόμα και τη σκότωσαν. Θα είδε μια φλόγα μεγάλη και θα μυρίζετε κρέας σημαίνω. Είναι η γονίσια στα παιδιά σας. Και φώναζαν τα τάγματα ασφαλείας. Βγείτε, δεν σας κάνουμε τίποτα. Έλληνες είμαστε. Μόλις έβγαιναν, τις σκότωναν. Ο πατέρας μου είχε τάγματα θανάτου. Η μάνα είναι κάτι άλλο. Δεν ξεκινάει ο πόνος όταν από την οικογένειά μας έχουν σκοτώσει 10 στρατό. Μερικοί δυστομίτες εδώ έχουν την αντίληψη ότι για τη σφαγή δεν φταίνει οι Γερμανοί και φταίνε ουσιαστικά οι ακροαριστεροί. Δεν μπορεί σε έναν τόπο που έγιναν όλα αυτά άνθρωποι να ψηφίζουν ναζιστικά κόμματα. Εμείς, σαν μαθητές, αν περιμένουμε την ιστορία του σχολείου, εντάξει. Τίποτα δεν μπορούμε. Όταν θα γίνουμε εμείς οι δυνατοί, θα είμαστε ανελαίτη. Ποικιλία λοιπόν για αυτή την εβδομάδα, ο κινηματογράφος του Star. Δράση. Δράση με τον Tom Hanks, το παιδικό πιο ανάλαφρο. Έχετε και το προσεχώς με τους νεοναζί. Αυτά. Τι άλλο θέλετε. Τι άλλο να ζητήσουμε πια. Λοιπόν, αυτά τα νέα μας και για αυτή την εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μέχρι την επόμενη, γεια σας. Γεια σας.